Γεια, Ευτύχης εδώ. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να ανεβάσουμε ένα βίντεο στο YouTube. Ναι, θα μου πείτε σιγά σιγά το πράγμα, το θέμα το δύσκολο. Απλώς κάνεις upload ένα βίντεο, οι περισσότεροι το ξέρουν. Ναι, το ξέρω. Είναι ένα βίντεο για τον περισσότερο κόσμο, είναι πάρα πολύ απλό. Αλλά που και που λαμβάνεις και ένα μήνυμα, ναι, εγώ λαμβάνω και οι υπόλοιποι που κάνετε βίντεο στο YouTube, είμαι σίγουρος ότι έχετε λάβει τέτοιο μήνυμα, που λέει πώς να ανεβάσω ένα βίντεο στο YouTube. Και φυσικά πέρα από το απλώς να το ανεβάσει, υπάρχουν 2-3 πραγματάκια που μπορείς να κάνεις έτσι ώστε το βίντεο σου να έχει καλύτερη εικόνα στο YouTube. Και αυτό ακριβώς θα σας δείξω τώρα. Αυτή εδώ είναι η βασική σελίδα του καναλιού. Και πας εδώ πέρα πάνω που λέει upload. Σε ένα ελληνικό, να δείτε εδώ πέρα στο Firefox, λέει μεταμόρφωση. Αυτή είναι η ελληνική λέξη για το, για το upload. Μεταμόρφωση. Δεν ξέρω πώς γίνει. Μεταμόρφωση. Μεταμορφώνεις το βίντεο σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Μεταμόρφωση. Πατάς εδώ και σου βγάζει αυτή εδώ τη σελίδα. Που είναι αυτή εδώ στο Chrome. Που ουσιαστικά, κοιτάξτε, δύο πράγματα μπορείς να κάνεις. Μπορείς να πατήσεις εδώ select files και να διαλέξεις το αρχείο σου. Ή μπορείς να κάνεις κάτι άλλο που μου αρέσει εμένα να κάνω. Πας εδώ πέρα στο φάκελο που έχεις στο αρχείο. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για αρχεία κτλ. Έχω εδώ το αρχείο, ένα καφεκοπτίο Backstage Master. Και το κάνεις drag and drop εδώ στη σελίδα. Και αμέσως ξεκινάει να φορτώνει και να ανεβαίνει. Τώρα, το σημαντικό που θέλω να σας πω είναι ένα, ότι με τη μία σου λέει εδώ πέρα πόσος χρόνος μένει για να ανέβει. Σου λέει κάπου 300 MB, μου λέει εδώ πέρα ότι σε μία ωρίτσα θα έχει ανέβει. Πολλές φορές δεν με ρωτάτε πώς ανεβάζεις, πόση ώρες κάνει να ανέβει. Πολλές φορές βάζω ένα βίντεο να ανέβει και φεύγω. Δεν κάθομαι πάνω να υπολογιστή να το περιμένω ή κάνω κάτι άλλο. Ωραία, το βίντεο έχει ξεκινήσει να ανεβαίνει. Πολύ σημαντικό, όταν βάλετε βίντεο να ανεβεί, εδώ πέρα στα privacy settings, βάλτε το στο private. Μπορείτε να σετάρετε το κανάλι σας έτσι ώστε όταν ανεβάζετε καινούριο βίντεο αμέσως να πηγαίνει στο private. Γιατί δεν θέλετε κατά λάθος ένα βίντεο που δεν το έχετε τσεκάρει, ένα βίντεο το οποίο δεν είσαι σίγουρος αν είναι καλό κτλ. Να ανεβεί και να πάει public με τη μία. Το βάζετε private και μετά public. Εδώ όταν είσαι partner έχεις και την επιλογή να είναι schedule, δηλαδή να το προγραμματίσεις συγκεκριμένη ώρα να ανέβει. Ας το αφήσουμε στο private. Εδώ πέρα διαλέγεις την κατηγορία. Πολύ σημαντικό να το κάνεις αυτό. Στα ελληνικά έχει τις κατηγορίες πάλι, αν έχετε σετάρει τον Chrome, το Firefox, ό,τι χρησιμοποιείτε στα ελληνικά. Αυτό το βάζω People and Blogs. Και εδώ πέρα έχεις τα tags. Αυτά εδώ μου τα έχει βγάλει ήδη τα tag, επειδή το έχω σετάρει στα γενικά settings του καναλιού μου, όταν ανεβάζω ένα βίντεο, να μου βγάζει ήδη αυτά τα tags για να μην τα βάζω κάθε φορά από την αρχή. Αλλά εδώ θα προσθέσω μερικά ακόμα. Θα προσθέτουμε πάντα, προσθέτετε πάντα κάποια tags. Είναι πολύ σημαντικό να προσθέτετε tags σχετικά με το βίντεο. Tags που μπορούν να φέρουν views. Μην βάζετε άσχετα μόνο και μόνο για να φέρουν κόσμο. Βάλτε κάτι σχετικό, έτσι ώστε κάποιος ψάχνει κάτι σχετικό με αυτό το βίντεο να πέσει σε αυτό. Αυτό είναι ένα βίντεο από ένα καφεκοπτίο που κάναμε. Καφεκοπτίο. Θα το γράψω και με και ανορθόγραφα, γιατί κάποιος μπορεί να το ψάξει έτσι. Καφές. Backstage. Είναι γενικά βιντεάκι με την GoPro που έκανα καθώς κάναμε τα υπόλοιπα γυρίσματα. Και εδώ βάζεις το description. Εγώ είναι το κλασικά description, δεν ξέρω πώς να βάλεις εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα ωραίο βίντεο. Και από κάτω να βάλεις ένα link. Μπορείς να βάλεις εδώ, να βάλω το link το Ευτύχης Μπλέτσας. Ή εγώ αυτό που κάνω, ας πούμε, να σας δείξω. Οπ, πάω σε ένα άλλο βίντεο. Ας πούμε... Οπ, αυτό δεν έχει. Πάμε πίσω. Ναι, εδώ ένα που θα ανέβει σήμερα. Και κάνω copy-paste αυτό εδώ. Πάμε. Τέλειο. Copy-paste με τη μία για να μην χάνουμε πολύ ωραίο. Claiming options, αν είστε partner, εδώ βάζετε τα claim για να βγάζετε χρήματα από τα βίντεο που ανεβάζετε. Εδώ μπορείτε να βάλετε, αν θέλετε, το που γύρισε και το βίντεο. Είναι καλό αυτό για το search. Υπάρχουν κάποιοι που ψάχνουν βίντεο ανάλογα με την περιοχή και μπορείτε μετά να κάνετε και μια εφαρμογή να φέρνετε τα βίντεο σας στο χάρτη. Αυτό έγινε χθες. Ας το βάλουμε, δεν έχει και πολύ τεράστια σημασία. Το σημαντικό είναι, όπως είπαμε, να βάλετε ένα ωραίο τίτλο. Γύρισμα. Καφεκοπτίο. Αυτό. Και το αφήνετε να ανεβεί. Περιμένετε να ανεβεί και μόλις ανέβει το κάνετε public. Μπορείτε και από πριν να το κάνετε public με το που ανέβει να γίνει δημόσιο. Αλλά καλύτερα να το αφήσετε private και μετά να το κάνετε public. Έτσι ανεβάζει ένα βίντεο πάρα πολύ απλό. Ευχαριστώ.
Αν σ' άρεσε αυτό του είδους βίντεο με πληροφορίες για το YouTube από πίσω, πώς να κάνεις διάφορα πράγματα, στείλτε μου μήνυμα, ερωτήσεις, να είσαι καλά, φιλιά πολλά, τα λέμε σύντομα. Γεια σας! Γεια! Αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletsas.gr.